Λοιπόν, ο κύριος Γαλανός έχει το λόγο. Συμφωνούμε με τη διαπίστωση καταρχήν ότι η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από πολύ γενικευμένη κρίση στη χώρα μας, κρίση οικονομική, κρίση κοινωνική, μπορούμε να πούμε και ανθρωπιστική, μεγάλη ανθρωπιστική κρίση πλέον. 400.000 οικογένειες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΕΔ προχθές, δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο πλέον. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι η περιφέρεια πορεύτηκε ορθά στα πλαίσια αυτής της κρίσης. Εντάξαμε δεκάδες έργα στα προγράμματα τα οποία διαχειριζόμαστε. Ικανοποιήσαμε αιτήματα δημάρχων, δήμων ή εντάξαμε έργα διότι έπρεπε να απορροφήσουμε πόρους του ΕΣΠΑ και να βρεθούμε από το 17 στο 45 ή ακόμα και ψηλότερα. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένος σχεδιασμός, μια στρατηγική δηλαδή που βλέπει όλη την περιφέρεια και τα βασικά της προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, είμαστε ικανοποιημένοι από τα έργα που επιλέξαμε να κάνουμε για το θέμα της προστασίας από τις πλημμύρες. Έχουμε εντάξει 20 έργα ή και παραπάνω. Είναι αυτά που έπρεπε να ενταχθούν όμως? Είναι αυτές οι προτεραιότητες που έπρεπε να έχουν τεθεί? Ή μήπως ικανοποιώντας τα αιτήματα είμαστε ικανοποιημένοι και εμείς, αλλά η πραγματικότητα είναι ζωφερή έξω για την Αττική σε μια επιδείνωση μιας κρίσης? Επιλέξαμε να εντάξουμε χτιριακά έργα. Είναι αυτά που έπρεπε να ενταχθούν στο πρόγραμμα? Ή όποια ήταν όρημα τρέξαμε, κλείσαμε, εντάξαμε και δεν μας ενδιαφέρει αν αυτή είναι η προτεραιότητα που πρέπει να τεθεί στη χρονιά που πέρασε? Νομίζω ότι δεν θέσαμε προτεραιότητες. Νομίζω ότι δεν θέσαμε κυρίως την προτεραιότητα ότι η γενικευμένη οικονομική και κοινωνική κρίση απαιτούσε άλλη δράση από την περιφέρειά μας. Δεν βρέθηκε η ανάπτυξη στο κέντρο της προσοχής μας, ούτε η αντιμετώπιση της ανεργίας. Όταν το 70% των νέων ανθρώπων είναι άνεργο, δεν έχουμε να παρουσιάσουμε ούτε μία δράση συγκεκριμένης υποδομής και δραστηριότητας που θα ενίσχυε την νεανική επιχειρηματικότητα και την απασχόληση των νέων ανθρώπων. Όταν υπάρχουν κοινωνικές ομάδες στο περιθώριο βασανισμένες από την ανθρωπιστική κρίση, όχι δεν δαπανίσαμε 200 εκατομμύρια, κανείς δεν λέει αυτό το πράγμα, αλλά δεν υπάρχουν δίκτυα κοινωνικής προστασίας τα οποία στηρίξαμε σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με άλλους φορείς, πανεπιστημιακούς, με οποιονδήποτε πολίτη εθελοντή, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Νομίζω λοιπόν ότι οι προτεραιότητες δεν τέθηκαν. Δεν τέθηκαν με στρατηγικό τρόπο ως απάντηση στη γενικευμένη κρίση της κοινωνίας και των πολιτών. Εάν το κριτήριό μας είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων από τους Δήμους, ενδεχομένως αυτό να βλέπει τις επόμενες εκλογές. Όμως, θυμηθείτε, η Ελλάδα δεν είναι σε οποιαδήποτε στιγμή και σε αυτές τις εκλογές που έρχονται μπορεί κάποιος να μην μας πει καλημέρα, να μας πει μποντζόρνο. Μπορεί να περάσει και πάνω από την περιφέρεια, γιατί η κρίση γεννά αντίδραση που δεν μπορεί να τη χαλιναγωγήσει καμία ιδιαίτερη περιποίηση και ικανοποίηση επιμέρους αιτημάτων. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να τελειώσω με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων που ο Περιφερειάρχης παρουσίασε ως κεντρική επιλογή. Ήταν κεντρική επιλογή. Θέλω να πω στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων έκρινε το αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών. Το ότι είμαστε σήμερα εδώ με αυτή τη σύνθεση καθορίστηκε από αυτό το θέμα. Και έτσι θα καθοριστεί και ο αυριανός ενδεχομένος συσχετισμός αν ο πολίτης δεν ευαισθητοποιηθεί και δεν ασχοληθεί με το θέμα.
Έχω πει πολλά γι' αυτό. Θα προσθέσω δύο στοιχεία ακόμα. Η μαφία των σκουπιδιών που απέτρεψε τη διαχείριση των απορριμμάτων σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, προσέξτε, ζει και βασιλεύει. Αρμέγει αυτή τη στιγμή το 40% των εσόδων του ΕΣΔΑ με παράλληλες δράσεις. Το 40% των εσόδων του ΕΣΔΑ. Ο άνθρωπος που εισπράττει τα λεφτά αυτά είναι ένας. Έχει όνομα, επώνυμο. Κατά σύμπτωση είναι ο ίδιος που ήρθε στους διαγωνισμούς. Κατά σύμπτωση έχει μέσα ενημέρωσης. Κατά σύμπτωση έχει διασυνδέσεις τεράστιες πολιτικού χαρακτήρα. Και κατά σύμπτωση έχει φτιάξει, ακούστε, από τη φροντίδα να καίει τα νοσοκομιακά απόβλητα όλης της Ελλάδας. Και εμείς σιωπούμε. Σιωπούμε. Και ο κύριος Παπακοσταντίνου του έδωσε ανανέωση της καύσης των νοσοκομιακών απορριμμάτων για όλη την Ελλάδα μέχρι το 2022, την ημέρα που παραιτήθηκε από υπουργός. Σήμερα δεν έμαθα ότι έχει και το εργοστάσιο ανακύκλωσης ο ίδιος άνθρωπος και ανανεώθηκαν για άλλα 10 χρόνια οι περιβαλλοντολογικοί όροι χωρίς απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου και οι δύο αποφάσεις. Γιατί σιωπούμε? Φοβόμαστε? Φοβόμαστε τη μαφία των σκουπιδιών? Φοβόμαστε? Για να σιωπεί το σύστημα, η περιοχή, οι δήμαρχοι, ο φίλος μου ο Νίκος ο Παπαδήμος, οι μετέπειτα δήμαρχοι παίρναν το κάτι της 30-40 εκατομμύρια. Έφτασε στο σημείο ο Δήμος Άνω Λιωσίων να κάθε οικογένεια να έχει ένα εργαζόμενο στο Δήμο. Εξαγορά συνειδήσεων. Για να καίμε τα απόβλητα, για να συσσωρεύουμε σκουπίδια, για να κυριαρχεί η μαφία. Τι θα γίνει? Θα κρίνει όλη μας τη ζωή της περιφέρειας αυτό το θέμα? Ναι, ναι συνάδελφοι. Έκρινε το αποτέλεσμα των εκλογών των προηγούμενων, θα κρίνει και τον καθένα μας από εδώ και μπρος και πρέπει να τοποθετηθεί ο καθένας μας αυτό. Προσωπικά σε ό,τι με αφορά, το θέμα αυτό δεν θα μείνει ούτε για ένα δευτερόλεπτο ακούνητο στη θέση του. Και όχι όπως έκαναν μέχρι τώρα οι διάφοροι δήμαρχοι που δήθεν διαφωνούν για να συμφωνήσουν στα ανταποδοτικά. Θα εφαρμοστεί ή θα εφαρμοστεί ο περιφερειακός σχεδιασμός και η ευρωπαϊκή πολιτική που λέει 30% το 2020 σκουπίδι θα πηγαίνει στη χωματερή, ή αν πάτε να κάψετε το 100%, δηλαδή 1.350.000 τόνους που δεσμεύεστε με τα τεύχη δημοπράτησης, θα καείτε όσοι το ψηφίσετε μέσα. Πολιτικά εννοώ. Πολιτικά. Η Ελλάδα τελειώνει από απικία των εχόντων. Μποντζόρνο. Ο κύριος Κατσικάρης. Πόσο γρήγορα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε απολογισμός είναι κορυφαία στιγμή για κάθε συλλογικότητα και κάθε θεσμική έκφραση. Πριν 2 χρόνια που ξεκινήσαμε εδώ, δεσμευτήκαμε με έργο να πάμε μπροστά και πιστεύω ότι το τηρήσαμε, ανταποκριθήκαμε σε αυτό που είπαμε. Υπάρχει ένα σημαντικό έργο σε εκτέλεση παντού. Έρχεται ένα ακόμα πιο πλούσιο, είναι προγραμματισμένο και δίνονται καθημερινές μάχες σε προσωφυλακής για να τρέξει με μεγάλα εμπόδια, γραφειοκρατικά και άλλα. Μίλησε ο κ. Περιφερειάρχης για το συνολικό και τη γενικότερη πορεία και έτσι είναι. Προσθέτω επιμέρους και εγώ ότι και στα νησιά για πρώτη φορά γίνεται μια διαφορετική προσπάθεια με σχέδιο, συνέργειες και ουσιαστική συμβολή στην αναπτυξιακή προοπτική που πρέπει να έχουν αυτές οι μικρές πατρίδες που εγώ ονομάζω μπαλκόνι της Αττικής. Γνωρίζετε τα βασικά στοιχεία του απολογισμού μας. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ μόνο σε λίγα κομβικά για να μοιραστώ αμέσως μετά κάποιες γενικότερες σκέψεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, δώσαμε βάση στις υποδομές. Αυτές λείπουν από τα νησιά μετά από τόσα κοινοτικά πλαίσια στήριξης που πήγανε περίπατο και εκεί επικεντρωθήκαμε πιστά στο πρόγραμμά μας που είχαμε προεκλογικά προαναγγείλει και στο το οποίο είναι Ευαγγέλιο για μας και το τηρούμε με προσήλωση.
Επιτροχάτην λέω ότι στη Σαλαμίνα κάνουμε μεγάλα έργα ομβρίων για να μην πνίγεται ο κόσμος, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πολιτών. Στην Αίγινα είμαστε έτοιμοι για τον υποθαλάσσιο ογκό, τον οποίο θα στηρίξουμε για να τελειώσει το θέμα με την επάρκεια και την ποιότητα του νερού. Ήδη κάνουμε και άλλα σημαντικά έργα. Στο Αγκίστρι για πρώτη φορά χρηματοδοτήσαμε 2 κινητές μονάδες αφαλάτωσης. Στον Πόρο κάνουμε επίσης μεγάλα έργα. Ενισχύουμε στην Τριζινία την προσβασιμότητα από τη στεριά με το δρόμο που δημοπρατήσαμε. Τελειώσαμε την λιμνοδεξαμενή Καρατζά για την επάρκεια νερού πάλι. Στην Ίδρα και στην Αίγινα επίσης, αλλά και στις Πέτσες, άμεσα στις Πέτσες προχωράμε το βιολογικό καθαρισμό και την αποχέτευση για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες. Χρηματοδοτήθηκαν επίσης έργα πολιτισμού, αλλά και μπήκαμε και σε πολλές υποθέσεις μέσα από συνέργειες με τις δημοτικές αρχές. Από τη μικρή αυτή αναφορά είναι απολύτως σαφές ότι η Περιφέρεια Αττικής και εδώ και γενικότερα βαδίζει στο σωστό δρόμο. Λύνει προβλήματα, είναι μπροστά από τις εξελίξεις, παρεμβαίνει δημιουργικά με προτάσεις. Προηγείται, δεν έπεται. Η Περιφέρεια Αττικής σήμερα είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης στη μισή Ελλάδα και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, πρότυπο για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η περιφερειακή αυτοδιοίκηση στη χώρα. Με τα έργα μας, αυτά που λέμε, επειδή μιλάνε πολύ για παρκάρισμα, συμβάλλουμε στη μείωση της ανεργίας. Συμβάλλουμε στην κίνηση της οικονομίας. Και ίσως αυτό κάποιος να τους ενοχλεί, όπως δείχνει η σκληρή πραγματικότητα. Γιατί πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς τέτοιες συμπεριφορές και πολιτικές. Βλέπετε ότι απέναντί μας έχουμε πολλές φορές το κεντρικό κράτος. Με στελέχη που ζουν αλλού, σε άλλο πλανήτη. Σε αυτό συμπεριλαμβάνω μεγάλα στελέχη, όχι μόνο τη ΣΥΔΕ, τον κάθε Μπεκρή και το Υπουργείο Οικονομικών. Οι άνθρωποι αυτοί και οι ενέργειές τους δεν συμβαδίζουν με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, δεν στηρίζονται σε κανένα σχεδιασμό και κάνουν καταστροφικό και όχι δημιουργικό παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι πολλές φορές εκτιλήσεται και παίζεται με σημαδεμένη τράπουλα, όχι ερήμην, δυστυχώς πολλών πολιτικών προϊσταμένων. Δυστυχώς και υπάρχει σκληρή πραγματικότητα που το επιβεβαιώνει, κάποιοι και κάποιες λειτουργούν με λογικές βασιλικού επιτρόπου κόντρα στην αυτοδιοίκηση. Παρεμποδίζουν με αστείες δικαιολογίες το έργο μας. Προσβάλλουν έτσι θελικά τις πολιτικές μας, ακυρώνουν καθημερινά δράσεις, παρανομούν. Αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλει το κεντρικό κράτος, το επιτελικό κράτος να μας στηρίξει? Επιθυμεί όντως να στηρίξει το μέλλον της χώρας στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση? Θέλει τις τοπικές κοινωνίες σε ρόλο πρωταγωνιστή ή κομπάρσου? Υποστηρίζει ή υπονομεύει το ρόλο και τη λειτουργία μας? Επί της ουσίας, αντέχει κάθε κυβέρνηση πραγματικά εξουσία στην αυτοδιοίκηση? Είναι η ώρα να πέσουν οι μάσκες από όλες τις πλευρές, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Και είναι φανερό πλέον σε όλους ότι το κεντρικό κράτος δεν θέλει μια ελεύθερη αυτεξούσια και δυνατή αυτοδιοίκηση. Τι φοβάται? Είναι φανερό ότι όταν δεν μας παρακολουθούν αμήχανα σε αυτά που κάνουμε, ψαλιδίζουν τα φτερά μας πολλές φορές και έτσι δημιουργούνται καθημερινά συνθήκες μιας επικίνδυνης νεοπλασίας στο χώρο. Και πολλές φορές, για να είμαστε ειλικρινείς, τίθενται και εμπόδια επίτηδες από δικούς τους ανθρώπους παντού και φίλους εντός, για να τα λύσουν μετέπειτα οι ίδιοι στο πλαίσιο της ανακύκλωσης ενός πελατειακού μοντέλου με μια θλιβερή παλαιοκομματική λειτουργία. Δεν έχουν καταλάβει όμως έτσι ότι αντί να πάμε μπροστά, πάμε πίσω, και εμείς δεν θα πάμε πίσω για να μην παγώσουμε όπως η γυναίκα του Λότ. Εμείς είμαστε στην απέναντι όχθη. Προτιμούμε σταθερά τον πολλαπλασιασμό και όχι τη διαίρεση, την πρόσθεση και όχι την αφαίρεση. Κύριε Πρόεδρε, η Περιφερειακή Διοίκηση Αττικής, η παράταξή μας στο σχεδιασμό, στην πράξη και στη δράση προηγείται και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε αντιστοιχεία λόγων και έργων. Επειδή υπάρχει αξιοπιστία στο έργο, στη συμπεριφορά, ηθική στην πολιτική μας, το ήθος και εν τέλει η εμπιστοσύνη, λέξη και έννοια δυσανάγνωστη και άγνωστη στο πολιτικό προσωπικό της μεταπολιτευτικής περίοδου. Πιστεύω ότι ο Περιφερειάρχης, ο Γιάννης Ουσγουρός, που είναι επικεφαλής παράταξής μας και της Περιφέρειας, και εμείς με τον απολυσμό 2 ετών, κόντρα στο ρεύμα της απαξίωσης, είμαστε στα μάτια των πολιτών μια αξιόπιστη λύση για την Περιφέρεια και αναζητούνται άλλες λύσεις. Από άλλους ας τις καταθέσουν. Ξέρετε πολύ καλά, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι από αυτή εδώ την αίθουσα, μετά το 10, τη μεγάλη μάχη που έγινε με τα σκουπίδια, όπως είπε ο Νίκος, ή με οποιοδήποτε άλλο, εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα που το τηρούμε απαρέγκλητα. Δεν βρίσκονται στην αίθουσα αυτή ορισμένοι, και δεν θέλω να ονομάσω ποιοι δεν βρίσκονται. Γνωρίζετε όλοι ότι κάποιοι απεχώρησαν. Ο Γιάννης ο Δημαράς είναι εδώ, τον βλέπω.
Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα κοντά και δίπλα στον πολίτη, στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους πολίτες, ό,τι και αν πιστεύουν, και προσπαθούμε με όλες μας δυνάμεις, με σύνεση, λογική και αποτελεσματικότητα να είμαστε κοντά στο βαλόμενο πολίτη, χωρίς ψέματα και μισές αλήθειες. Κατοχυρώσαμε καθαρές λύσεις και σχέσεις με όλους και συνεργαστήκαμε δημοκρατικά όταν κάποιοι άλλοι κοιτάζονταν αυτάρεσκα στον καθρέφτη με όποιον είχε πρόταση και δεν τη στάσαμε να υιοθετήσουμε το σωστό για τους πολίτες. Συγκρουστήκαμε με νοοτροπίες του παρελθόντος. Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Και ιδιωτελείς που ομνύουν στον αχατερφισμό και δεν θέλουν να κινηθεί τίποτα. Πορευτήκαμε σε αγαστή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Δώσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, και αυτό είναι μια επιτυχία, ταυτότητα στο νέο αυτό θεσμό παρά τις μεγάλες δυσκολίες. Χτίσαμε γέφυρες με το μέλλον. Ακόμα και στο επίπεδο της ανεργίας που είπε ο Νίκος, υπήρξε το πρόγραμμα της κοινοβελής εργασία. Βρήκαν δουλειά, απασχολήθηκαν 3.000 άνθρωποι, όταν άλλοι διώχνουν. Κύριοι συνάδελφοι, περίπου στη μέση της θητείας μας αυτής πιστεύω ότι παρουσιάσαμε έναν απολογισμό συνδεδεμένο απόλυτα με το σχεδιασμό των αναγκών του μέλλοντος και έχουμε αυτογνωσία. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να χάνουμε πλέον ούτε ένα λεπτό και δουλεύουμε και δεν περιμένουμε άβολη και μοιραίοι κάποιο θάμα. Τρία είναι τα ρήματα που καθόρισαν αυτή την πορεία μας. Οργώνω, σπέρνω, θερίζω. Οργώσαμε άμεσα. Σπήραμε στο σωστό χρόνο και τώρα αρχίζουμε το θέρο, θερίζουμε και αρχίζει να φαίνεται καθαρά το αποτέλεσμα σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό με έργο πάμε μπροστά, με θετικό αποτύπωμα. Με την αλήθεια των έργων μας, η παράταξή μας συνεχίζει με επικεφαλή στο Γιάννη Σγουρό και όρους αυτονομίας, αυτοδιοικητικούς, αναπτυξιακούς, απευθυνόμενοι σε όλους τους ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες. Έτσι καθαρά και εξάστερα θα ζητήσουμε την επικύρωση, τη συνέχιση αυτής της πορείας σε κάθε περίπτωση για μια νέα συμμαχία των πολιτών που θα συνεχίσει να οδηγεί την Αττική σε ένα καλύτερο μέλλον. Για την Αττική, την Αθήνα, τον Πειραιά και τα νησιά του μέλλοντός μας. Για τις γενιές που έρχονται με το βλέμμα στραμμένο στο περιεχόμενο και όχι στη βιτρίνα. Θέλουμε να είμαστε και θα είμαστε εμβριουργοί σε αυτή την υπόθεση και πρωτοπόροι. Πάντα ανοιχτοί σε συμπορεύσεις και συμφωνίες αρχών. Με το είναι, κλείνω κύριε Πρόεδρε, και όχι με το φαίνεστε. Με αρχές και αξίες και όχι με την υποκρισία, τη μιζέρια και τη μούχλα των παρασκηνίων. Με το εμείς και το μαζί και όχι με το εγώ. Με το χάρισμα και όχι με το χρήσμα. Με αξίες και όχι για τα αξιώματα. Για να φωτίσουμε τα πράγματα σε καλύτερη κατεύθυνση. Είμαστε υπερήφανοι γιατί κάναμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε προεκλογικά και όχι άλλα. Είμαστε εδώ στηρίζοντας τον Γιάννη τον Σγουρό γιατί απέδειξε ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα με συνετή, αποτελεσματική και ελπιδοφόρα διοίκηση στην Αττική. Γιατί είναι γήινος και είμαστε γήινοι και αληθινοί και όχι ψεύτικα είδωλα. Είμαστε περήφανοι γιατί μπορούμε να κοιτάζουμε τους πολίτες κατάματα και δεν τους κοροϊδέψαμε. Είμαστε περήφανοι και για αυτό που γίνεται εδώ. Για το υπόδειγμα και το πολιτισμικό πρότυπο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κλείνω κύριε Πρόεδρε. Τέλος, είμαστε περήφανοι γιατί σήμερα σε ένα νέο θεσμό μέσα σε μόλις 2 χρόνια η Περιφέρεια Αττικής αναδείχθηκε αιχμή του δόρατος του αυτοδιοικητικού κινήματος εμπρός στο φυλακή των νέων αγώνων για να έχουν λόγο και μέλλον οι μικρές πατρίδες για να πάρει η πατρίδα μας τη θέση που τους αναλογεί και τους αρμόζει στο σύγχρονο κόσμο των περιφερειών και στην Ευρώπη των ανοιχτών οριζόντων. Οι ιδέες μας γίνονται πράξεις, το έργο μας έχει αντίκρισμα αλήθειας και προετοιμάζουμε ένα μέλλον για την Περιφέρεια Αττικής. Το μέλλον, όπως ξέρετε, ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζαφυρίου. Αγαπητοί κύριοι σύμβουλοι και κυρία σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα του απολογισμού έχουμε ήδη τοποθετηθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις, σε προηγούμενους απολογισμούς, είναι ενιαία η θέση μας. Θεωρούμε ότι στο βαθμό που είναι προσανατολισμένος στην ιδιωτικοποίηση έργων και υπηρεσιών και είναι υποταγμένος, προσαρμοσμένος στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, εμείς τον καταψηφίζουμε όπως και τον απολογισμό και τον προσανατολισμό του. Θα μου επιτρέψετε όμως για 5 λεπτά, όχι παραπάνω, να σταθούμε με κάπως πιο αναλυτική σκέψη αυτή τη φορά για τον νέο θεσμό, τον θεσμό του περιφερειακού συμπαραστάτη, του πολίτη και της επιχείρησης. Κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σύστημα ανέκαθεν
εφεύρισκε και συγκροτούσε θεσμούς προκειμένου να προασπίσει τις βασικές πολιτικές οικονομικές αρχές του και τη στρατηγική του, άλλοτε συγκαλύπτοντας τις αντιφάσεις του και άλλοτε προκαλώντας αυταπάτες περί δικαιοσύνης και ισότητας. Κάτι ανάλογο είναι και ο νέος καλλικρατικός θεσμός του περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης. Η μελέτη του υλικού που μας παραδόθηκε για το συγκεκριμένο θέμα αποκαλύπτει ότι πρόκειται για έναν ακόμα ανώφελο για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα θεσμό, πρόχειρο, παρασιτικό θεσμό, προκάλημα της αντιλαϊκής εξουσίας του αστικού κράτους, εξαρτημένο από την κυρίαρχη πολιτική αντίληψη της αστικής εξουσίας, ρυθμιστή και αρρωγό της ευρωπαϊκής αντίδρασης σε εθνικό επίπεδο. Πράγματι, από το υλικό της ετήσιας έκθεσης διακρίνεται καθαρά ότι ο θεσμός αυτός είναι όργανο απόλυτα εξαρτημένο από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στρατηγική αποβλέπει στην ενίσχυση και ανάπτυξη των μονοπωλιακών ομίλων και των κερδών τους. Αυτός ο νέος θεσμός αποδεικνύει ακόμα περαιτέρω το ρόλο της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης σαν μοχλού υλοποίησης σε εθνικό επίπεδο των αντιδραστικών, αντιλαϊκών αποφάσεων και σχεδιασμών Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελληνικών κυβερνήσεων, αστικών κυβερνήσεων. Αποδεικνύει το ρόλο της τοπικής διοίκησης και περιφερειακής διοίκησης σαν βασικού εργαλείου για την άσκηση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον ασφυκτικό κλειό της καπιταλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή η πολιτική έχει αποτυπωθεί στη Λευκή Βίβλο, που ο χυμαζόμενος λαός μας την έχει αποκαλέσει «Μαύρη Βίβλο». Ο θεσμός αυτός, κυρίες και κύριοι, έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στο πλαίσιο του Καλλικράτη, δηλαδή του νόμου 3852 του 10, ο οποίος νόμος εναρμονίζεται με τις αρχές και τις αξίες της συνθήκης της Λισαβόνας και με το ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχεται να λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο όπου ισχύει η αρχή της υπερίσχυσης του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι του εθνικού εσωτερικού δικαίου, έρχεται να λειτουργήσει στο πλαίσιο μιας τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, οι οποίες εγγυώνται τη συνέχιση της κοινωνικής και οικονομικής εξαθλίωσης, των διακρίσεων, τη συνέχιση της κατάργησης κατακτημένων εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και την άγρια καταστολή. Η ίδια η ονομασία του θεσμού ως συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο το αστικό κράτος αντιλαμβάνεται τις δύο έννοιες. Πολίτης, επιχείρηση, δηλαδή πολίτης, επιχειρηματίας. Εμφανίζει τον πολίτη και την επιχείρηση να συνυπάρχουν και να στέκονται δίθεν ισότιμα απέναντι στην ανεξάρτητη, σε εισαγωγικά και αδέκαστη σε εισαγωγικά κρίση της δίθεν ανεξάρτητης αρχής του περιφερειακού συμπαραστάτη. Η ίδια η ετήσια έκθεση, στην παράγραφο όπου αναπτύσσονται οι κανόνες λογικής και οι αρχές ερμηνείας των κανόνων δικαίου, οδηγεί στο παρακάτω συμπέρασμα. Από τη γραμματική ερμηνεία της ονομασίας του συμπαραστάτη ως συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, δηλαδή του πολίτη και του επιχειρηματία, προκύπτει ότι στην ευρύτερη έννοια του πολίτη παρατίθεται και η ειδική έννοια του επιχειρηματία. Δηλαδή είμαι πολίτης, αλλά εκτός αυτού είμαι και ειδικά επιχειρηματίας και ως τέτοιος απολαμβάνω και της ειδικής προστασίας του συμπαραστάτη. Η έννοια του επιχειρηματία λοιπόν παρατίθεται ως ειδικότερη της έννοιας του πολίτη. Δεδομένου συνεπώς ότι κατά την εφαρμογή των κανόνων δικαίου στο ισχύον σύστημα δικαίου,
το ειδικό υπερισχύει του γενικού, συνεπάγεται ότι ο επιχειρηματίας ως ειδικότερη έννοια υπερισχύει του πολίτη. Η σκοπιμότητα λοιπόν της θεσμοθέτησης του περιφερειακού συμπαραστάτη συνάγεται και από τη γραμματική ερμηνεία της ονομασίας του θεσμού και όχι μόνον από την οικονομικοπολιτική εμπειρία και πρακτική. Και αυτή η σκοπιμότητα είναι ότι σε κάθε περίπτωση κατά τη λειτουργία του θεσμού και την εφαρμογή και ερμηνεία των κανόνων δικαίου υπερισχύουν τα συμφέροντα του επιχειρηματία έναντι των συμφερόντων του πολίτη. Και εδώ αποκαλύπτεται πόσο σαρκαστικά ειρωνικό είναι το σύνθημα «Ο άνθρωπος πάνω από τα κέρδη». Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η αποστολή την οποία ευαγγελίζεται ο θεσμός ούτε αυτοτελής μπορεί να είναι, ούτε ανεξάρτητη από την κεντρική και γενική στρατηγική και τον προσανατολισμό του αστικού κράτους και της καλλικρατικής περιφέρειας. Περαιτέρω, ως προς τον ελεγκτικό του ρόλο, ο συμπαραστάτης φέρεται ότι ελέγχει τα έσω και τα έξω της περιφέρειας. Ο συμπαραστάτης εκλέγεται από την περιφέρεια, αμείβεται από την περιφέρεια για να ελέγξει την περιφέρεια, αλλά και να προστατεύσει τους πολίτες και επιχειρηματίες από αυτήν. Ασκεί επομένως εξουσίες οι οποίες βρίσκονται συγκεντρωμένες σε ένα πρόσωπο. Και με ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αδιάβλητου ασκούνται αυτές οι εξουσίες? Αν αναλογιστεί κάποιος το πόσο εξαρτημένη αντικειμενικά είναι η αστική δικαιοσύνη σαν πυλώνας του αστικού κράτους, τότε και της αστικής δημοκρατίας, τότε μπορεί να συμπεράνει και το κατά πόσο ανεξάρτητη είναι η λειτουργία του θεσμού, του περιφερειακού συμπαραστάτη, του πολίτη και της επιχείρησης και κατά πόσον αυτός ο θεσμός μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη αρχή. Κοντολογής. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης είναι ένας ακόμα θεσμός του αστικού κράτους που έρχεται να συσκοτήσει τις αδικίες και τις αντιφάσεις της αστικής εξουσίας, να δημιουργήσει αυταπάτες περί δίθεν ισοτιμίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, περί δίθεν ανεξαρτησίας και αδιάβλητου των αστικών θεσμών, περί δίθεν ελέγχου στα κακώς κείμενα. Είναι ένας θεσμός που εκτός των άλλων δίνει εμβαλωματικές λύσεις στην καθυστέρηση της απονομής της δικαιοσύνης και στην υποστελέχωση των δικαστηρίων με δικαστικούς λειτουργούς. Ένας θεσμός που στην ουσία αποστερεί τους πολίτες από το φυσικό τους δικαστή και με περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση και αφέμαξή τους, τους παραπέμπει στη λύση των ακριβοπληρωμένων ειδικών διαμεσολαβητών και των επιτελείων τους. Και η προχειρότητα και ο εμβαλωματικός χαρακτήρας του θεσμού αποδεικνύεται και από το ομολογημένο γεγονός ότι μέχρι και σήμερα λειτουργεί χωρίς εσωτερικό κανονισμό. Το σημαντικότερο όμως, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής. Ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν ένας θεσμός που όπως ρητά διατυπώνεται στην ετήσια έκθεση, στόχο εκτός άλλων έχει τη ρύθμιση της κοινωνικής συμβίωσης. Δηλαδή, της ειρηνικής συνύπαρξης του λύκου με το πρόβατο. Και αυτή η αφύσικη συνθήκη είναι γνωστό πόσο αναγκαία είναι για τη διατήρηση της αστικής νομιμότητας. Και η αστική νομιμότητα επιβάλλει το άδικο σαν δίκαιο. Εννοούμε ότι επιβάλλει το άδικο καθεστώς της ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής, όπου ο ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής ζει από την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης των εργαζομένων, επιβάλλει δηλαδή το άδικο καθεστώς, στο οποίο ενώ η εργασία είναι κοινωνική διαδικασία, εντούτοις το προϊόν της γίνεται ατομική ιδιοκτησία. Να επομένως γιατί επαναλαμβάνουμε κλείνοντας ότι πρόκειται για ένα ακόμη ανώφελο για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα παρασιτικό θεσμό, εξαρτημένο από την κυρίαρχη αντίληψη της αστικής εξουσίας, ρυθμιστή και αρρωγό της ευρωπαϊκής αντίδρασης σε εθνικό επίπεδο. Όσο και να προσπαθεί το αστικό κράτος να διαχειριστεί τις αντιφάσεις του, το αναγκαίο συμπέρασμα που πρέπει να βγάζει η εργατική τάξη και τα λαϊκά σύμμεχα στρώματα είναι πως φιλολαϊκή διαχείριση και λύση δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στον καπιταλισμό.
Άρα προβάλλει αναγκαιότητα της υποκειμενικής ορίμανσης για την οριστική καταργησή του και της εγκαθίδρυσης της ανώτερης οργάνωσης της κοινωνίας με σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χρήστου. Αν μου δώσετε το μισό χρόνο από την προλαλή σας, ακριβώς το μισό χρόνο. Ωραία, δεν ζητώ τον ίδιο, τον μισό ακριβώς. Έτσι, αλλά στον μισό. Είναι ύψιστο το γεγονός του απολογισμού δράσης ενός νέου νεοπαγούς αυτοδιοικητικού θεσμού με την έννοια της αιρετότητάς του, της άμεσης αιρετότητας. Και είναι άμεσα συναρτημένος και θα πρέπει να βρει την προέκτασή του και την έκφρασή του και προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής προς τα έξω λογοδοσίας. Δηλαδή να λαβαίνει γνώση στο μέτρο του δυνατού και ο πολίτης αυτού του απολογισμού δράσης, πέρα από το ότι αυτός κατατίθεται, και θέλω να το τονίσω, και στην Βουλή, στην σχετική επιτροπή, και αυτόν τον απολογισμό δράσης πρέπει να τον υπερασπιστεί ο Περιφερειάρχης. Κατά τον ομιλούντα και την άποψή μου, αυτές είναι θετικές εξελίξεις. Δηλαδή η λογοδοσία και οι ανοιχτές διαδικασίες ήταν και παραμένουν σε ένα βαθμό ζητούμενο. Ο απολογισμός δράσης αποτελεί μία έκφραση. Αυτό θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να βρει την διέξοδό του πραγματικά και προς τον πολίτη και τις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό καλείται να το κάνει ο καθένας από εμάς. Γιατί απολογισμός δράσης σε αυτό τον χώρο και αυτά που συζητούμε σε αυτό τον χώρο ερήμην ουσιαστικά των πολιτών και των δημοτών δεν έχει καμία ουσία. Και μιλούμε βέβαια για την αυτοδιοίκηση που κάποιοι στο μυαλό τους και στην καθημερινή τους πρακτική τη θέλουν ετεροδιοικούμενη αυτοδιοίκηση. Και μας το δείχνουν καθημερινά. Και ερχόμαστε καθημερινά εδώ και λέμε μας περικόπτουν αυτό, μας περικόπτουν το άλλο και το σημαντικότερο, χωρίς να μας ρωτήσουν. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να παίρνονται μέτρα και να κυνηγούν οι νομικές υπηρεσίες και ο καθένας από εσάς την εφημερίδα της κυβέρνησης για να δούμε τι περικοπές έχουν γίνει, τι χέρι έχει μπει στην αυτοδιοίκηση ερήμην της και χωρίς να ρωτηθεί. Σε αυτό το περιβάλλον κάνουμε απολογισμό δράσης, σε αυτή την πραγματικότητα την πολιτική. Δηλαδή ο Καλλικράτης που φαίνεται ότι θεσπίστηκε για την αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης και στους δύο βαθμούς και που έρχεται η πρακτική των κυβερνήσεων, δεν λέω της κυβέρνησης, και αναφέρομαι από το 10 μέχρι εδώ, να δείχνουν μια καθοδική πορεία προς τα κάτω, διότι τουλάχιστον δεν υπήρξε το πλαίσιο το υποστηρικτικό αυτού του περίφημου μεγάλου σχεδίου που λέγεται Καλλικράτης. Και θα πει κάποιος γιατί συζητούμε, μα απολογισμός δράσης σημαίνει μόνο αριθμούς και αριθμοί, συνάδελφοι. Απολογισμός δράσης σημαίνει και πολιτική αντίληψη για το πώς προσεγγίζουμε την αυτοδιοίκηση. Και νομίζω πως ήρθε καιρός να δώσουμε τη μάχη μας με τον διακριτό μας ρόλο απέναντι σε ένα συνεχώς διολυσθένον κεντρικό κράτος. Τι εννοώ δηλαδή? Εννοώ ότι η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να δώσει τη μάχη του να κρατήσει με όλες τις δυνάμεις την διοικητική της αυτοτέλεια και την οικονομική της αυτοδυναμία. Αυτά τα δύο περικλείουν όλα αυτά που συζητούμε κατά καιρούς και αναφέρθηκε και ο Περιφερειάρχης στην εισήγησή του ότι μας περικόπτουν, μας περικόπτουν, μας περικόπτουν. Βέβαια, γιατί παραβιάζουν κατάφορα το Σύνταγμα. Και προτείνω και εδώ η Περιφέρεια Αττικής να μπει μπροστά και να κάνουμε μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προσβάλλοντας την αντισυνταγματική συμπεριφορά της κυβέρνησης της τρικομματικής που κόβει διαρκώς πόρους από την αυτοδιοίκηση, κινούμενη και ενεργώντας αντισυνταγματικά. Να το κάνει η Περιφέρεια και να το κάνουμε όλες οι παρατάξεις ομοθυμαδών. Να διαφυλάξουμε και να δώσουμε και πολιτικό μήνυμα. Στα πόσα λεπτά είμαι, Πρόεδρε? Συγγνώμη. Στα πόσα? Ναι, 12 μίλησε. Είπα στο μισό της προλαλήσας σας. Μίλησε 12.
Έτσι, αν υπάρχει διάκριση, είπα στο μισό της προλαλίζας σας. 13 ήτανε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε, να δώσουμε τη μάχη μας, γιατί το κράτος μας θεωρεί ακόμα μακρύ του χέρι. Φύγαμε από την εποχή, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτής της πτέρυγας, την εποχή που τα κόμματα θεωρούσαν μακρύ χέρι την αυτοδιοίκηση και την θεωρούσαν μακρύ χέρι, και τώρα ερχόμαστε στην περίοδο εκείνη όπου οι κεντρικές κυβερνήσεις, συμπαραστεκούμενες από τον Φούχτελ και τον Ράιχεμπαχ, θεωρούν την αυτοδιοίκηση μακρύ χέρι για να επιλύουν τα καθημερινά τους προβλήματα και με τη συνένεση των τοπικών κοινωνιών. Και εδώ η ευθύνη μας είναι τεράστια. Η πολιτική ευθύνη μας είναι τεράστια. Και πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα ο απολογισμός δράσης και κλείνω της περιφέρειας Αττικής. Πώς κρίνεται το έργο μιας πολιτικής έκφρασης, μιας πολιτικής ισομάτωσης? Κρίνεται με βάση τις δεσμεύσεις της, με βάση τις προεκλογικές της υποσχέσεις. Τι είχε πει η παράταξη προεκλογικά, τι αντιστοίχηση υπάρχει λόγων δεσμεύσεων και έργων, είναι πολύ ευκαιρές να το βρούμε αυτό και από την εισήγηση του Περιφερειάρχη, αλλά και από τον απολογισμό των περιφερειακών ενωτήτων αυτών καθ' αυτών. Τα προτάγματά μας προεκλογικά έχουν βρει σε έργα την αντιστοίχησή τους? Ναι. Νοικοκυρέψαμε ακόμα περισσότερο τα οικονομικά της περιφέρειας Αττικής? Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε περισσότερο όμως? Να δηλώσουμε πιο στεναρά όλοι μας την διοικητική μας αυτοτέλεια, την οικονομική μας αυτοδυναμία. Και δράτομαι και κλείνω της ευκαιρίας να πω ότι ο Περιφερειάρχης ο Γιάννης Οσγουρός ως πρόεδρος της ΕΝΠΕ έχει αναλάβει μία δέσμευση, γιατί στην τότε ομιλία του είπε ότι θα πρέπει η πολιτεία, και το θυμάμαι επακριβώς και αυτολεξί, θα πρέπει η πολιτεία να σεβαστεί ως σημαντικό πυλώνα της δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι συνάδελφοι, ο Περιφερειάρχης ο κύριος Σβουρός μου έκανε τη μεγάλη τιμή να με έχει υπεύθυνο στα έργα σε ένα τομέα που, όχι με τα λόγια, δεν παίζεται, δεν έχει αντίπαλο, και αυτό φαίνεται καθημερινά. Ακούστηκε ότι δεν υπάρχουν προτεραιότητες και σαν ομαρχία και σαν ομάρχης και σαν περιφέρεια και σαν περιφερειάρχης. Πάντα υπήρχαν προτεραιότητες και πάντα παρόντες στα κοινωνικά προβλήματα. Προτεραιότητα πρώτη, κοινωνική προτεραιότητα, απόφαση, παιδική σταθμή, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των εργαζομένων. 50 εκατομμύρια για παιδικούς σταθμούς. Μελέτες, προτάσεις, δυστυχώς 13-15 δήμοι για αυτή την προτεραιότητα. Προτεραιότητα δεύτερη, σκουπίδια λύματα. Λοιπόν, μπήκανε μπροστά μετά από τόσα χρόνια η υποβολή για τους διαγωνισμούς. Προτεραιότητα τρίτη, υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση για τα λύματα της Ανατολικής Αττικής. 4-5 χρόνια από ένσταση, από προσφυγή σε προσφυγή, σε 2 μήνες τα 124 εκατομμύρια για το ΚΕΛ Κοροπίου στην Οικονομική Επιτροπή διεκπεραιώθηκε και άμεσα είναι στη φάση για να προχωρήσει αυτό το μεγάλο έργο. Επίσης, στα κοινωνικά προβλήματα δεν ξεφύγαμε πουθενά. Παρόν τα σωματεία, οι εργαζόμενοι στην ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ δηλώσαμε τη στήριξή μας, στη συμπαράστασή μας. Στο κλείσιμο του ΟΕΚ, της εργατικής εστίας, πάλι ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συμβούλιο τη στήριξή μας, τη συμπαράστασή μας. Στα προβλήματα των εργαζομένων στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά δηλώσαμε τη στήριξή μας. Επομένως, δεν είναι λόγια, είναι έργα,
που γίνονται καθημερινά, έργα που έγιναν, έργα που γίνονται και έργα που θα γίνουν. Διότι η σημερινή διαδικασία είναι η σημαντικότερη διαδικασία για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Διότι μιλάμε για το τι έγινε και για το τι θα γίνει. Και εδώ θα πρέπει να υποβάλουμε το ερώτημα. Αυτά που δεσμεύτηκε προεκλογικά ο κύριος Περιφερειάρχης υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται. Είμαστε περήφανοι να πούμε ότι σχεδόν το σύνολό τους από αυτά που ανακοινώθηκαν στους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής έχουν υλοποιηθεί και τα υπόλοιπα άμεσα είναι προς υλοποίηση. Και αναφέρομαι στα σκουπίδια, στα λίμματα και στα άλλα τα προβλήματα και σε ό,τι πρόβλημα υποβάλλεται από τους Δήμους, απαντάμε με άμεση υλοποίηση και με όχι με λόγια, με θα και θα δούμε. Επίσης, δεν είμαστε ξεκομμένοι από τα γενικά προβλήματα που ταλανίζουν ελληνική κοινωνία. Και αναφέρομαι ότι προσπαθούμε να συντονιστούμε με όλους τους κοινωνικούς φορείς, με τα τριτοβάθμια όργανα. Πρόσφατα είχε συνάντηση ο Περιφερειάρχης με την ΑΔΔ, παλιότερα με τη ΓΕΣΕΕ, για να υπάρξει συντονισμός, να δώσουμε απάντηση σε όλα τα κοινωνικά προβλήματα και με προγράμματα δράσεις για τις ευπαθείς χειρουργικές ομάδες να μπορέσουμε να δώσουμε διέξοδο στα σημερινά προβλήματα που ταλανίζουν η ελληνική κοινωνία. Είμαστε παρόντες και θα είμαστε παρόντες και αυτό δεν έχει να κάνει με λαϊκισμούς και με λόγια. Έχει να κάνει με έργο. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι δίπλα στον Περιφερειάρχη τον Γιάννη Ζωρό και είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα, το κοινωνικό αποτέλεσμα, αυτό που θέλει η κοινωνία θα έρθει από την Περιφέρεια Αττικής. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κυπριανίδου, παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι, τρεις παρατηρήσεις εξ αρχής και ορισμένες σκέψεις στη συνέχεια. Παρατήρηση πρώτη. Καμία έκπληξη δεν μας προκαλεί ούτε αυτή καθεαυτή η εκ νέου παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί εξακολουθούν να λειτουργούν περίπου 78 χάδα, ούτε βέβαια ο χρόνος που γίνεται αυτή η παραπομπή, και πολύ περισσότερο δεν μας προκαλεί έκπληξη η ειδική αναφορά στον επικείμενο κορεσμό του Χιτά Φιλής. Χρόνια τώρα, κύριοι συνάδελφοι, λέμε ότι αφήνουν τα πράγματα να οδηγηθούν σε αδιέξοδο, για να έρθει ακριβώς η καύση και ο ιδιώτης σωτήρας. Πρόκειται λοιπόν για μια υποκρισία, μιας χρεοκοπημένης κατά τη γνώμη μας πολιτικής, τόσων χρόνων για τα σκουπίδια. Παρατήρηση δεύτερη. Όσον αφορά την ετήσια έκθεση του Γραφείου του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη, εμείς θεωρούμε, κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτό το θεσμικό όργανο, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης, το οποίο προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα κακοδιοίκησης στις διευθύνσεις της περιφέρειας, καθώς και να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πολιτών και της περιφερειακής διοίκησης για την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων πολιτών, είναι πολύτιμο θεσμικό όργανο, ουσιαστικό και αναδεικνύεται αυτό εξάλλου και μέσα από τα πεπραγμένα της έκθεσης. Θέλουμε να καταθέσουμε σκέψεις. Έχουμε απόψεις στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του θεσμού, χωρίς να τρέφουμε βεβαίως αυταπάτες για την προσπάθεια παραγωνισμού και αγνόησης προτάσεων, επισημάνσεων και υποδείξεων που υποβάλλουν οι ανεξάρτητες αρχές κατά καιρούς στις εκάστοτε διοικήσεις, πολιτικές ηγεσίες και την κυβέρνηση, προκειμένου να εφαρμοστούν οι σκληρά νεοφιλελεύθερες πολιτικές απέναντι στις οποίες είμαστε προφανώς αντίπαλοι. Παρατήρηση τρίτη, σε σχέση με τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αγαπητές κύριοι συνάδελφοι, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουμε να επισημάνουμε ότι κάποιες φορές, στις κάποιες συνεδριάσεις η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική
με την έννοια ότι υπάρχει υποτίμηση κατά τη γνώμη μας του θεσμικού ρόλου της αντιπολίτευσης, είναι ένα μεγάλο στίχημα για το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής η αναβάθμιση της δημοκρατικής συλλογικής λειτουργίας, η υπεράσπιση στην ουσία του δημοκρατικού διαλόγου, ο σεβασμός, κύριοι συνάδελφοι, στην άλλη τη διαφορετική άποψη, όποια και να είναι αυτή, ακόμη και συλλογικοτήτων προφανώς ή φορέων που μπορεί να παρευρίσκονται στη συνεδρίασή μας, η έγκαιρη ενημέρωση γύρω από ορισμένα φλέγοντα ακαθόδη ζητήματα από τη διοίκηση επί διαφόρων θεμάτων, ερχόμαστε με καθυστέρηση να τα αντιμετωπίσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Επομένως, εμείς εντοπίζουμε και το βάζουμε ως στίχημα, λέω και πάλι, την αναβάθμιση της δημοκρατικής συλλογικής λειτουργίας, ώστε με κόσμιο, δημοκρατικό και κυρίως πολιτικό τρόπο να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα μέσα στην διαδικασία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με την μη σαφή τοποθέτηση σχετικά με τον Καλλικράτη και την απουσία αρχικής αναφοράς έστω στα προβλήματα που έχει επιφέρει σχεδόν 3 χρόνια μετά την ψήφισή του στο νέο θεσμό της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Κύριοι συνάδελφοι, έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά, ωστόσο πρέπει να το πούμε, ο Καλλικράτης έχει υλικά πλέον πραγματικά καταγραφεί ως μια αντιδημοκρατική μεταρρύθμιση, η οποία σε μεγάλο βαθμό έγινε για να διευκολύνει την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων αντιλαϊκών πολιτικών στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Μια μεταρρύθμιση που δημιούργησε ένα θεσμικό πλαίσιο ασφικτικό, το ζούμε, γραφειοκρατικό, το ζούμε, ένα περιβάλλον που δεν προάγει το δημοκρατικό σχεδιασμό, τις πολιτικές συνθέσεις εντός των περιφερειακών συμβουλίων. Ο Καλλικράτης έχει σημαντικότατα δομικά και εγγενή προβλήματα και χρειάζεται να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα. Πρώτον, θα μιλήσουμε για την αναλογική συγκρότηση των Περιφερειακών Συμβούλιων και όλων των επιτροπών, προσθέτω, ώστε να γίνουν πράξεις, συμπράξεις και συνέπειες. Θα μιλήσουμε για την εισαγωγή και έμπρακτη εφαρμογή θεσμών άμεσης δημοκρατίας και λαϊκής συμμετοχής, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός ρόλος στην έννοια του πολίτη. Θα μιλήσουμε με σαφήνεια για την κατάργηση της αποκεντρωμένης διοίκησης που και στην ΕΝΠΕ μπήκε ως το μακρύ χέρι των εκάστοτε κυβερνήσεων και ως επιστάτης. Θα μιλήσουμε για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων που πραγματοποιείται χωρίς τη θεσμοθετημένη μεταφορά και των πόρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι ελάχιστοι δημοκρατικοί και συμμετοχικοί θεσμοί λειτουργήσαν σχεδόν τυπικά και 38 παράδειγμα είναι ο θεσμός του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη που αναφερθήκαμε. Άρα λοιπόν υπάρχει εξ αρχής μια βασική αποτυχία που οφείλεται κυρίως στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο εξ αρχής εμείς κατακρίναμε, ώστε τα όργανα να λειτουργούν πραγματικά προς όφελος της δημοκρατίας και συμμετοχής. Σε σχέση με τον οικονομικό απολογισμό, οι τελευταίες εξελίξεις με την αστοχία των εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό, κύριοι συνάδελφοι, επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις μας ότι η μαύρη τρύπα στο τέλος του 2013 θα αγγίξει τα 3 δις ευρώ, ενώ και το βάθημα της ύφεσης που ομολογείται και από τα ίδια τα χείλη της Τρόικας θα έχουν ως άμεση συνέπεια την ακόμη μεγαλύτερη στέρηση πόρων και εσόδων στα ταμεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, με ό,τι αυτό θα σημαίνει για την παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί λοιπόν δεν συζητάμε τη στάση της περιφερειακής διοίκησης έναντι των μέτρων των μνημονίων που επέβαλαν στην αυτοδιοίκηση τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, το πάγωμα προσλήψεων σε κρίσιμους τομείς, την Οικονομική Επιτροπή με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, της ιδιωτικοποίησης του συνόλου των περιφερειακών υποδομών, με χαρακτηριστικό το τελευταίο πρόσφατο παράδειγμα για την απαγόρευση λειτουργίας των δημόσιων κτέων. Σε σχέση με τις εθνικές στρατηγικές, πλαίσιο αναφοράς 2007-2013 και τη νέα προγραμματική περίοδο. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, επιτρέψτε μας να καταθέσουμε τις δικές μας αλήθειες για όσα έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Υπήρξε διαβούλευση αλλαγές στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ από τον Ιούλιο του 2011 και μετά, και με τι κριτήριο αποφασίστηκαν αυτές? Δεν αξιοποιήσαμε, κύριοι συνάδελφοι, ούτε την επιτροπή διαβούλευσης που θα μπορούσαμε, ούτε ουσιαστικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Δεύτερον, θα έπρεπε να προχωρήσουμε μετά από διαβούλευση και αξιολόγηση και δημοκρατική συζήτηση σε αλλαγές, ώστε να απαντήσουμε στις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες που δημιούργησε η τρομακτική οικονομική, κοινωνική ή ανθρωπιστική κρίση που βιώνει σήμερα η Αττική. Τι πρωτοβουλίες έχει πάρει επί της ουσίας το Περιφερειακό Συμβούλιο για την απασχόληση? Κύριε Κυπριανίδη, έχετε μισό λεπτό ακόμα. Έχετε μισό λεπτό ακόμα. Μιλάτε 7 λεπτά. Έχετε μισό λεπτό. Ναι, υπήρξε συνάδελφος προηγουμένως και νομίζω σωστό ήταν αυτό που μίλησα 13. Μέτρησα γι' αυτό. Εγώ το λοιπόν, σώμα... θα ολοκληρώσω όσο γίνεται πιο συνοπτικά. Μιλήστε, δεν... Λοιπόν, επομένως, έχουμε την πεποίθηση ότι τα εν λόγω προγράμματα αντιμετωπίζονται με μια γραφειοκρατική αντίληψη, δεν στοχεύουν στην πραγματική δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας. Τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η μέχρι σήμερα συζήτηση για το σχεδιασμό διεξάγεται στο ίδιο ακριβώς γραφειοκρατικό και τεχνοκρατικό πνεύμα των προηγούμενων περιόδων, προσκολλημένη σε ένα στρεβλό, κύριε συνάδελφε, αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται για την έκταση και την ένταση της σημερινής οικονομικής κρίσης. Είναι προφανές το ειδικό βάρος της Αττικής, αφού εδώ συγκεντρώνεται το 40% του πληθυσμού της χώρας και των απασχολουμένων, το 35% των μικρομεσαίων, ενώ από το 2000 καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στο κατακεφαλή εγχώριο ΑΕΠ. Επομένως, οι ιεραρχήσεις, οι κατευθύνσεις για ένα τόσο σοβαρό σχεδιασμό που αφορά 5 εκατομμύρια κατοίκους οφείλουν πρώτα απ' όλα να πάρουν υπόψη τους το πλαίσιο της συντελούμενης κοινωνικής χρεοκοπίας και καταστροφής. Αντί αυτών, με τις κατευθύνσεις που περιγράφονται, υλοποιείται στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού η επιταγή ακριβώς των μνημονίων και της Τρόικα. Δεν είναι δυνατόν η στρατηγική κατεύθυνση για τους στόχους του ΠΕΠ να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικής προσαρμογής 2012-2015, του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 και της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020. Όταν γίνεται παραδεκτό ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα είναι ελεγχόμενου μεγέθους λόγω των όρων δημοσιονομικού συμφώνου, έχουμε ουσιαστικά στην πράξη την αυτόματη κατάργηση και υπονόμευση ενός από τα βασικά εργαλεία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Για να μην κουράσω περισσότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μιλάμε για αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά για ένα σχεδιασμό καταστροφής. Ο ρόλος που επιφυλάσσεται σήμερα στην αυτοδιοίκηση, μετά την αναδιοργάνωσή της, είναι να δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες σε ζητήματα ενεργειακής διαχείρισης, διαχείρισης παρόδιας στάθμευσης, ανάπτυξης και λειτουργίας κοινών υποδομών, συστημάτων πληροφορικής κτλ. Αναρωτιόμαστε, έχει απομείνει κάποια λειτουργία που δεν επωφθαλμιούν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα? Όσες εξαγγελίες λοιπόν και όσες πρωτοβουλίες, ανάπτυξη χωρίς υποδομές, χωρίς δημόσια εργαλεία δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει λοιπόν τώρα να απαντήσουμε στους πολίτες αν επιδιώκουμε την ανάπτυξη προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και ολοκληρώνω ή αν αυτή θα αποτελέσει όχημα για τον πλουτισμό των ολίγων μέσα από τα διαβόητα ΣΔΙΤ και τις λεόντιες συμβάσεις προς όφελος των μεγαλεοργολάβων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, πέρασε ακόμα ένας χρόνος, 2 χρόνια από τις εκλογές τις τελευταίες και τη συγκρότηση του σώματος, ένας χρόνος σκληρής δουλειάς και εντατικής προσπάθειας με αποφάσεις που πήραμε και που στην ολοκλήρωσή τους θα αλλάξει η εικόνα της Αττικής από τα έργα τα οποία έχουμε αποφασίσει. Έργα υποδομής, έργα αντιπλημμυρικά, έργα ποιότητας ζωής, έργα που έχει ανάγκη ο τόπος και ο λαός μας. Η παράταξη με έργο «Πάμε μπροστά» Γιάννης Γορός τα είχε εξαγγείλει στο πρόγραμμά της. Και σαφώς τα ζητήματα της διαχείρισης των στερεών, αποβλήτων, των λιμάτων, των αντιπλημμυρικών έργων, των παιδικών σταθμών ήταν πρόταση στο πρόγραμμά της. Υλοποιεί αυτά τα έργα. Σαφώς οι δικαστικές, οι ενστάσεις όλων των εταιριών για αυτά τα έργα
Λοιπόν, καθυστερούν την υλοποίησή τους και την υπογραφή της σύμβασης. Όμως, όπως σας είπε και ο Περιφερειάρχης στην αρχική του τοποθέτηση, ήδη έχουν τελειώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας όλες σχεδόν οι στάσεις και σήμερα σχετικά με το μαύρο βωνό για όσους ήταν στην Οικονομική Επιτροπή, σας λέω ότι ο Δήμος Μαραθώνα ζήτησε αναβολή μέχρι το Δεκέμβριο. Το έργο ολοκληρώνεται σε 3 μήνες και θα παραδοθεί και αυτό στη χρήση του. Κάθε μία παράταξη βέβαια δεν ακούει τα αποτελέσματα. Εκπονεί το λόγο της με βάση τις δικές της απόψεις και τις δικές της πολιτικές. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται σε ένα περιφερειακό συμβούλιο. Σαφώς εγώ θα πω ότι επειδή είμαι και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, θα πω ότι εκεί αλλάζει το περιεχόμενο και όλοι μαζί φροντίζομαι να έχουμε καλά αποτελέσματα. Εγώ από τούτο βήμα θέλω να ευχαριστήσω και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, διότι τόσο οι παρατάξεις, όσο τα ίδια τα μέλη και οι παρατηρητές συμβάλλουν προς την καλύτερη λειτουργία όλων των αποφάσεων. Γιατί από την Οικονομική Επιτροπή βγαίνουν οι αποφάσεις των έργων. Για το συμπεράσπατο του πολίτη έχω καλή εικόνα από το συμπαραστάτη και σαφώς ό,τι μας αφορά σαν περιφέρεια οφείλουμε να το διορθώσουμε αν είναι κακοδιοίκηση. Πολλά θα θέλαμε να κάνουμε ως περιφέρεια, όμως τα ελάχιστα αν τα διαβάσει και τα αποτιμήσει κανείς δεν είναι λίγα, είναι αρκετά για τα 2 χρόνια της πορείας μας ως περιφέρεια. Εγώ από τη δική μου πλευρά θέλω να πιστεύω, είμαι πάντα συντηρητική στις απόψεις, αλλά οφείλω να πω ότι τα πράγματα κυλάνε πιο γρήγορα από τότε που εγώ ανέλαβα ήρθα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να πιστεύω ότι 38 χρόνια υπηρετούσα τη δημόσια διοίκηση. Για να απαντήσει κανείς στον πολίτη χρειαζόταν 60 μέρες. Οφείλουμε να απαντάμε στον πολίτη άμεσα και αυτό που κάνουμε. Η Περιφέρεια Αττικής απαντάει. Απαντάει στους πολίτες. Σαφώς μέσα σε ένα σύνολο εργασιών και δράσεων που έχει υπάρχει και η κακοδιοίκηση. Τα είπε πριν η κυρία... συμπαραστάτης του πολίτη. Όμως η δουλειά μας είναι να δρούμε εκεί που υστερούμε, να διορθώνουμε τα πράγματα και αυτό κάνουμε σε καθημερινή βάση. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω με 2 πράγματα που αφορούν την κατανομή του προσωπικού. Η περιφέρεια, το κέντρο που έχει και τον κεντρικό τομέα διαχείρισης αλλά και την γενικότερη πολιτική σε οικονομικά ζητήματα, έχει σχεδόν ταυτόσιμο προσωπικό με τις άλλες ενότητες. Και θα έλεγα εδώ, ίσως πρέπει να το δούμε. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες υπηρεσίες είναι πολύ περισσότερο το προσωπικό στις περιφερειακές ενότητες από ότι στο κέντρο, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα. Λοιπόν, δεν είναι ζητήματα του παρόντος, θα τα λύσει το γραφείο, η Διεύθυνση Δυναμικού, Ανθρωπίνου Δυναμικού. Κύριε Περιφερειάρχα, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι να συνεχίσετε τις γρήγορες διαδικασίες τουλάχιστον για τα σκουπίδια, γιατί χρόνια μιλάμε για τα σκουπίδια και όλοι μαζί είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει στον τόπο μας. Όλοι διαμαρτυρθήκαμε, όλοι ήμασταν στο κίνημα των πολιτών και όλοι δεν θέλαμε το σκουπίδι δίπλα στο σπίτι μας. Μην μου πείτε ότι δεν είναι έτσι, γιατί αυτό είναι. Κάθε φορά δημιουργείται μία κίνηση για να μην κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε. Η Περιφέρεια Αττικής αποφασίζει, το θέλει, το προχωρά και θα το κάνει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε που προεδρεύεις, κυρία Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Δεν θέλουμε να αδικήσουμε ούτε την παράταξη που ασκεί την εξουσία, ούτε τον Περιφερειάρχη, ούτε τα άτομα που προσπαθούν να προσφέρουν έργο. Πολλοί έχουν προσπαθήσει και μοχθήσει να ανταποκριθούν στα πολλά και δύσκολα καθήκοντα. Διάβασα τα έργα, τη μεγάλη εισήγηση και κατά τομέα. Ξέρω ότι η διαχείριση της τρέχουσας δουλειάς και των καθημερινών υποχρεώσεων είναι μια κοπιώδης διαδικασία και εμείς σεβόμαστε τους ανθρώπους που δουλεύουν. Η κριτική που θα ασκήσουμε στοχεύει στο να οθήσουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, το αποτελεσματικότερο και κυρίως στην αλλαγή κατεύθυνσης προς κοινωνία δικαιοσύνης αλληλεγγύης και την οικονομία της βιωσιμότητας. Με αυτή την τοποθέτησή μας θέλουμε να καταδείξουμε τα εξής. Πρώτο, τη βασική πολιτική διαφορά της πολιτικής οικολογίας με την ασκούμενη πολιτική. Η πολιτική μας διαφωνία σε πολλά πράγματα. Η παράταξη της πλειοψηφίας, όπως και η παράταξη που στήριξε η Νέα Δημοκρατία εδώ μέσα και το λαός τότε που έχει ενσωματωθεί, ακολουθούν στην περιφέρεια τις βασικές επιλογές των κομμάτων τους. Παραδείγματος χάρη, τοποθετήσεις για τη λεγόμενη διπλή ανάπλαση στον Ελαιώνα, όπου ψηφίστηκε η επιλογή να δοθεί ο συντηρητής Δομήσιος σε μεγάλο οικόπεδο της εταιρείας Βοβού για να κάνει εμπορικό κέντρο πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα όταν κλείνουν τα καταστήματα στις γειτονιές. Αυτή είναι μια πολιτική επιλογή. Δεύτερο, η λεγόμενη αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού είναι στο μοντέλο της αξιοποίησης μέσω συμμετοποίησης και μέσω των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Τρίτο, η επιλογή μεγάλων μονάδων για την επεξεργασία και των σύμμικτων απορριμμάτων. Η πολιτική Σαμαρά, διακηρυγμένη πρόσφατα, είναι ανάπτυξη μέσω μεγάλων επενδύσεων, όχι μικρών επενδύσεων. Θέλει μεγάλα έργα, που σημαίνει μεγάλες επιχειρήσεις, στην οποία θα δώσουμε και γη και ίδωρ. Πουλάνε στις πολυεθνικές τα πάντα. Αυτή η πολιτική είναι καταστροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό δεν το λένε. Λένε ότι θέλουμε ανάπτυξη μέσω μεγάλων επενδύσεων. Αλλά δεν είναι ότι ταυτοχρόνως αυτού του είδους η ανάπτυξη καταστρέφει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ακόμα και καταστροφή των μεγαλομεσαίων επιχειρήσεων αυτής της χώρας, που οδηγεί στη φτωχοποίηση του λαού. Αυτή είναι μια πολιτική που οδηγεί τους φυσικούς πόρους, το νερό, τα μεταλλεύματα, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τις υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια, γέφυρες, δρόμους, ΕΙΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ξενοδοχεία, τουρισμός, όλες τις πολυεθνικές. Οι νέοι θα έχουν εναλλακτικές λύσεις για να βρουν απασχόληση ή υποχρεωτικά θα έχουν ένα μονόδρομο να πάνε υπάλληλοι με 580 ευρώ σήμερα, ίσως αύριο 500, και που λέγαμε η γενιά των 700, μπορεί να γίνει η γενιά των 400. Είναι αυτή η μέθοδος λύσης της ανεργίας. Πού μας οδηγεί? Δεν προβληματιζόμαστε? Αυτή είναι η ίδια πολιτική των δύο κομμάτων, και Σαμαρά και Βενιζέλου σήμερα, η οποία μας έφερε σε αυτό το διέξοδο. Αλλά εμείς στην περιφέρεια, με τις βασικές μας επιλογές όπως ανέφερα, ακολουθούμε αυτή τη λογική. Αυτή είναι η ουσιαστική πολιτική διαφοροποίηση της πολιτικής οικολογίας σε αυτή τη στρατηγική. Δεύτερο, έχουμε μιλήσει για έλλειψη ουσιαστικού στρατηγικού σχεδιασμού βιωσιμότητας. Δεν είναι βεβαίως υπάρχει προγραμματισμός, βεβαίως υπάρχουν έργα, αλλά στρατηγικός σχεδιασμός βιωσιμότητας δεν υπάρχει. Στην ποιότητα των έργων, στον προσανατολισμό των πόρων, στην απουσία σχεδίου χωροταξίας και πολεοδομίας, στον τρόπο που αντιλαμβάνεται η σημερική παράταξη τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Γιατί στρατηγικός βιωσιμότητας θα οδηγούσε σε άλλα πράγματα. Δεν έχουμε εξοικειωθεί στη χώρα μας σε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό που θα αποτελεί την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού, πρώτα επιβίωσης και στη συνέχεια βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
ο απολογισμός του 2012 αποτυπώνει αυτή την αδυναμία. Δεν περιέρχει έργα οικονομίας ενέργειας με ταυτόσιμη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν έγινε πρόγραμμα που έχουμε προτείνει ανάπλαση της Αθήνας με έλεγχο της αντοχής των κτηρίων σε πιθανό σεισμό, αλλά και αποκατάσταση και βελτίωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς. Δεν έγινε τίποτα για αύξηση του πράσινου και των κοινοχρήστων χώρων. Δεν έγινε τίποτα στην ουσία για αποκατάσταση δασών και τοπίων. Η Πεντέλη είναι ακόμα ξεκυλιασμένο βουνό από τα Νταμάρια. Τίποτα, δεν υπάρχει ούτε πρόγραμμα. Δεν έχει κάτι το αξιολόγο για τους βιότοπους, λέω για την Πεντέλη, τίποτα. Δεν έγινε πρόγραμμα οικονομίας και αποθήκευσης νερών εκτός από την Ψιτάλια, που πραγματικά είναι ένα έργο σε σωστή κατεύθυνση. Η αηφορία όμως μπήκε στα κείμενα. Πραγματικά μπήκε στα κείμενα. Σε πολλά κείμενα είδα την αηφορία. Δεν έγινε προστασία της καλλιεργήσιμης γης. Γιατί όταν μιλάμε για βιωσιμότητα και για διατροφική αυτάρκεια, θα πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να προστατεύσουμε την καλλιεργήσιμη γη. Η κυρία Κισκύρα, η Αντιπεριφερειακή Ανατολική Αττική, στην εισήγησή τη, μιλάει πολύ σωστά ότι μειώθηκε και μειώνεται η καλλιεργήσιμη γη στην Αττική, κυρίως από την επέκταση της δόμησης. Αλλά όταν εμείς εδώ πήραμε θέση και προτείναμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να τοποθετηθεί, να σταματήσει η εκτός σχεδίου δόμηση τουλάχιστον εκεί που έχουμε έφορη γη, διστάσατε να πάρετε αυτή την απόφαση και να έρθετε σε αντίθεση με την κύρια κυβερνητική πολιτική εκείνης της εποχής και της σημερινής. Αυτή η έλλειψη του στρατηγικού σχεδιασμού αποδεικνύεται με την πλήρη απαξίωση των επιτροπών και των Μητροπολιτικών και των άλλων επιτροπών. Η Μητροπολιτική Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αναπλάσεων έχει να συνεδριάσει περίπου ένα χρόνο. Πόσες συνεδριάσεις γίνανε το 2012? Νομίζω μόνο μία. Υπάρχει όραμα για την Αττική. Στρατηγικός σχεδιασμός σημαίνει να περιγραφούν τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, τα πληθυσμιακά, οι δραστηριότητες, υπηρεσία, βιοτεχνία, βιομηχανία, τουρισμός, αγροτική γη, περιβάλλον, πυκνότητα, κάπως το στυλ που περιέγραφε το ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής, και πρέπει να μπουν χρονικά πλάνα υλοποίησης. Να έχουμε ένα πρόγραμμα σωτηρίας επιβίωσης και ποιοτικής περιβαλλοντικής αναβάθμισης Αττικής. Ένα πρόγραμμα που θα βλέπει το 2050, όχι πρόγραμμα 5 χρονών ή 10 χρονών. Να έχουμε ένα σχέδιο ανανέωσης του κτηριακού αποθέματος του κέντρου της Αθήνας και μερικών άλλων δήμων. Η Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αναπλάσεων θα έπρεπε να έχει λόγο, να έχει προτάσεις και η ίδια να αξιοποιήσει τους εκατοντάδες μηχανικούς αρχιτέκτονες και πολεοδόμους που διαθέτει η περιφέρεια. Θα σας πω, είχα επισκεφτεί την Υπηρεσία Χωρικού Σχεδιασμού που είναι στην Πολυτεχνείου 4 την Περιφέρειας. Πραγματικά, εδώ κύριε Περιφερειάρχα, θέλω να το ακούσετε αυτό. Λοιπόν, στην Πολυτεχνείο, είπα για τη Μητροπολιτική Επιτροπή Χωροταξίας. Για ρωτήστε πόσο καιρό έχει να συνεδριάσει. Λοιπόν, μιλάω για την Υπηρεσία Χωρικού Σχεδιασμού που έχει 33 υπαλλήλους, πολεοδόμους, αρχιτέκτονες με μεταπτυχιακά κλπ. Είναι και οι 33, τους έχει διατηρηθεί ένας χώρος 33 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή ένα τετραγωνικό μέτρο για το καθένα. Ούτε όρθιοι δεν χωράνε. Και αναγκάζονται οι άνθρωποι αυτοί να είναι σκορπισμένοι σε όλη την Αττική ή να δουλεύουν εκ περιτροπής και κουβαλώντας τα αρχεία σε πλαστικές σακούλες. Αυτούς τους ανθρώπους που τους ρώτησα ποιο είναι το αντικείμενό σας, τι μου είπανε? Ότι εμείς εδώ δίνουμε επιστοποιητικά οικοδομησιμότητας σε αποκλεισμένα οικόπεδα, ανακαλούμε απολετριώσεις σε ακίνητα που έχουν δεσμεύσει οι Δήμοι και δεν έχουν χρήματα να τα πληρώσουν, και όταν δεν τα πληρώνουν σε 10 χρόνια θα πρέπει να αποχαρακτηριστούν. Αυτές είναι η δουλειά. Η υπηρεσία των 33 επιστημόνων χωρικού σχεδιασμού δίνει αδειοδοτήσεις σε αποκλεισμένα οικόπεδα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προτείνουμε μια τροποποίηση στον νόμο, αυτές οι αδειοδοτήσεις να γίνονται αυτομάτως. Να μην υποβαθμίζεται έτσι το επιστημονικό δυναμικό. Αλλά η απαξίωση των υπηρεσιών μας είναι γενικό φαινόμενο και δεν είναι μόνο στην περιφέρειά μας, αλλά είναι σε όλο το ελληνικό κράτος. Σας λέω
οι υπηρεσίες έχουν ξεχάσει το σκοπό τους. Τα δασαρχεία, αντί να προστατεύουν τα δάση, δίνουν το 90% της απασχόλησής τους είναι η απάντηση σε αιτήσεις αποχαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων. Ανάλογο συμβαίνει στην Επιτροπή Πολιτισμού. Η Επιτροπή Πολιτισμού δεν σχεδιάζει. Αλλά έχουμε μια γραφειοκρατική διαδικασία που ακολουθούμε γενικά το πελατειακό σύστημα. Συγγνώμη, τελειώνω σε λίγο. Έχει σταθεί μια επιτροπή για τον οργανισμό. Δεν λειτουργεί. Δεν έχει συγκληθεί καν η επιτροπή αυτή. Τελικά, σαν περιφέρεια απέχουμε πάρα πολύ από αυτό που απαιτούν οι ανάγκες και οι δύσκολες συνθήκες. Διαχειρίζεστε επαρκώς την τρέχουσα ρουτίνα, παράγεται έργο ποσοτικό, δεν παράγεται έργο ποιοτικό. Μην έχετε την εντύπωση ότι κάνετε πολύ σωστά τη δουλειά σας. Λειτουργείτε ακόμα το παλιό μοντέλο του γραφειοκρατικού πολιτικού συστήματος και δεν προσπαθείτε να τα αλλάξετε. Εσείς συντηρείτε το σύστημα και έχετε βολευτεί. Αυτή είναι η διαπίστωσή μας. Η πολιτική οικολογία έχει επίγνωση των περιορισμένων δυνατοτήτων της στον παρόντα χρόνο. Φέρει όμως τη νέα πρόταση βιωσιμότητας και ποιότητας. Λέμε όχι στον νεοφιλελευθερισμό, όχι στο συγκεντρωτισμό, γιατί αυτό το μοντέλο είναι ασύμβατο με την ίδια την επιβίωση και την οικολογία, αλλά και τη δικαιοσύνη. Για αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτόν τον απολογισμό του 2012. Ευχαριστώ. Ευθείαν και μόνο στα θέματα του απολογισμού, γιατί εδώ... Οπότε... Λοιπόν, γιατί εδώ αμπελοφιλολογούμε, μου φαίνεται. Έχουμε να απαντήσουμε τίποτα και να πάρουμε σημείο προς σημείο να κάνουμε κριτική στη διοίκηση για αυτά που σας έχουν κατατεθεί. Και βεβαίως καταρρύπτονται πολύ εύκολα αυτά που λέτε, όπως το πρώτο επιχείρημα που άκουσα ότι ο Περιφερειάρχης λειτουργεί μόνος του και έχει καταργήσει τους αντιπεριφερειάρχες και τους εντεταλμένους σύμβουλους. Μάλλον ούτε καν το ανοίξατε το CD να δείτε το τι έχει καταθέσει ο κάθε εντεταλμένος σύμβουλος και ο κάθε αντιπεριφερειάρχης σαν απολογισμό. Όπως και ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, δεν μπορώ να μπω σε αμπελοφιλοσοφία. Συγγνώμη άμα είμαι έτσι λίγο αυστηρός. Θα μπω κατευθείαν στον απολογισμό τον που έχω καταθέσει ως εντεταλμένος σύμβουλος και να σας πω ότι εξ αρχάς υπήρξε μια διαρκής και παρατεταμένη υπονόμευση προς το θεσμό της Αιρετής Περιφέρειας από την κεντρική διοίκηση, η οποία, όπως γνωρίζετε όλοι, η οποία κορυφώθηκε αρχικά με την μη μεταφορά των πόρων που αντιστοιχούσαν αυτή την αντισυνταγματική δράση, να το πω, της κεντρικής διοίκησης, και στο τέλος, μετά από τις πιέσεις της διοίκησης, με μεταφορά πολύ μικρών ποσών, ώστε να δουλέψει αυτό το όλο νευραλικό σύστημα που είναι οι κεντρικές οδικές αρτηρίες Περιφέρειας Αττικής, αλλά και τα άλλα μεγάλα έργα μείζωνος σημασίας που είχαν οι υπηρεσίες που ήρθαν από τους άλλους φορείς, όπως τα αντιπλημμυρικά, τα χιτή κτλ. Είναι λοιπόν πολύ περιττό να αναφερθεί ότι εκτός των πολύ σοβαρών θεμάτων που άπτονται της οδικής ασφάλειας των πολιτών, η μη συντήρηση και κατασκευή σε ικανοποιητικό βαθμό ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου συνεπάγεται και τεράστια οικονομική ζημία για το σύνολο της χώρας. Δεδομένου ότι στο βασικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας διακινείται σχεδόν το σύνολο των εμπορικών αγαθών που διανέμονται μέσω των οδικών αξώνων και με τη σειρά τους ενώνουν μεταξύ τους λιμάνια, αεροδρόμια, εμπορικά πάρκα, βιομηχανίες κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα ή τα έργα επεξεργασίας απορριμμάτων που η Περιφέρεια Αττικής κληρονόμησε, και αυτό πρέπει να το σημειώνουμε, αλλά καλείται και αποπερατώνει προς όφελος των πολιτών της Αττικής. Οι υπηρεσίες, ξέρετε, ότι προέρχονται από έναν μάχημο οργανισμό που ήταν το Υπουργείο Υποδομών και αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο το βάρος της οδικής ασφάλειας των πολιτών. Είναι κατανοητό ότι εκτελούν έργο υψής της σημασίας, το οποίο έχει ως κύρια ανταποδοτικά ωφέλη την οδική ασφάλεια, τη διευκόλυνση των μεταφορών, την πολιτική προστασία από ακραία φαινομικά
καιρικά φαινόμενα όπως είδαμε προχθές, την καλύτερη και ασφαλέστερη οδική σύνδεση όλων των περιοχών και την περιβαλλοντική προστασία των πόλεων της Αττικής. Πέραν αυτών, οι δομές αυτές, οι τεχνικές αυτές υπηρεσίες προσφέρουν μια ευρύτητα υπηρεσιών προς τους πολίτες και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως για παράδειγμα οι αδειοδοτήσεις των διελεύσεων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι αδειοδοτήσεις των κυκλοφοριακών συνδέσεων, η μελέτη και η κατασκευή υδραυλικών και οδικών έργων, τα στατιστικά στοιχεία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και όλα αυτά που γνωρίζετε. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για την περιφέρεια Αττικής καταρχήν έπρεπε να γίνει μια γνωριμία του συνόλου του μηχανισμού της διοίκησης αλλά και των υπηρεσιών της περιφέρειας με το αντικείμενο των νέων αυτών υπηρεσιών που ήρθανε και που προερχόντουσαν από φορείς δομημένους και θεσμοθετημένους με τελείως διαφορετική νοοτροπία και αντίληψη αλλά και νομικές και διαδικαστικές μορφές, τέτοιες που χρειάστηκε ένα πολύ μεγάλο και υπομονετικό διάστημα με χρονοδιάγραμμα εναρμόνισης τους με τις μορφές της αυτοδιοίκησης αλλά και των συλλογικών αιρετών οργάνων για να μπορέσει όλος αυτός, όλο αυτό το σύμπλεγμα και ο μηχανισμός να δεθεί μαζί με τη λειτουργία της περιφέρειας Αττικής. Αμέσως μετά με τη μετάβαση του προσωπικού άρχισε μια εκβάθων καταγραφή όλων των προβλημάτων και των διαδικαστικών κενών που είχαν οι υπηρεσίες, αλλά κυρίως ξαναέγινε καταγραφή όλων των οικονομικών δεδομένων και του οικονομικού αντικειμένου του συνόλου των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκε και εκεί ανακαλύφθηκε πλήρως η αφαιρεγγυότητα του κεντρικού κράτους με τη μη μεταφορά των αναγκαίων πόρων όπως το άρθρο 102 του Συντάγματος ορίζει. Έτσι το πρόβλημα, όπως θυμάστε, έφτασε σε ένα ακραίο σημείο όπου αναγκάστηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής να κάνει την αναφορά καταγγελία προς την προϊσταμένη την κυρία Ράικου με την οποία προσφύγαμε στη δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη ευθυνών από την πλευρά της πολιτείας για τη μη μεταφορά πόρων προς την Περιφέρεια Αττικής. Θέλω να σας πω ότι καταφέραμε μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα και δεν θέλω να σας διαβάσω πάρα πολλά να επιτύχουμε κάποιους πολύ σοβαρούς για μένα στόχους. Και αυτοί που επετεύθησαν ήταν η πραγματοποίηση που μπορεί να φαίνεται απλό αλλά ήταν ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, η πραγματοποίηση της μετάβασης των υπηρεσιών και του αντικειμένου με τα επιμέρους προβλήματα που είχανε και όμως δεν μας εμπόδισαν προς τη στόχευση της πραγματικής εξυπηρέτησης του πολίτη. Εξασφαλίστηκαν μετά από μια διαρκή αντιπαράθεση με τις δομές του κεντρικού κράτους πιστώσεις για το 12, όχι όμως για το σύνολο της τετραετίας και εκείνο είναι το βασικό σημείο αντιπαράθεσής μας. Η Περιφέρεια Αττικής απέκτησε για πρώτη φορά τεχνικές δομές και διαχείριση κρίσιμων έργων, υποδομών και υπηρεσιών, οι οποίες στον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους έχουν επιδείξει στους πολίτες Αττικής σημαντικό έργο εισάξια σε πολλούς τομείς και άρτια οργανωμένο. Για πρώτη φορά υπήρχε και έγινε πλήρης καταγραφή και ιεράρχηση προτεραιοτήτων, δεδομένων και οικονομικών συγκυριών με βάση την αναγκαιότητα και την οικονομική ευελιξία των έργων και των υπηρεσιών για την ποιοτική και ποσοτική παράδοση στους πολίτες Αττικής. Επιλύθηκαν άμεσα και κρίσιμα προβλήματα ακραίας επικινδυνότητας, όπως οι πτώσεις των φαναριών, η λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού, οι αποχιονισμοί. Θεσμοθετήθηκαν και είναι πολύ σημαντικό ανταποδοτικές πηγές εσόδων, όπως τα τέλη διέλευσης και οι αδειοδοτήσεις. Έγινε σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω του νοικοκυρέματος με μείωση ενοικίων και ανακατανομή των υπαλλήλων. Εναρμονίστηκαν οι διαδικασίες και η καλύτερη διαχειριστική αντίληψη με τις νοοτροπίες των υπηρεσιών των πρώην Υπουργείων με αυτές της αυτοδιοίκησης. Δημιουργηθήκαν βάσεις και συνεργασίες με προγραμματικές συμφωνίες που κάναμε με πανεπιστήμια αλλά και με φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξυγχρονισμό με νέες τεχνολογίες της ήδη υπάρχουσας υποδομής και αναφέρω ένα πολύ σημαντικό που είναι για το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, μια συμφωνία που κάναμε, ένα πρόγραμμα που συμμετάσχουμε εμείς και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Και έτσι δημιουργήθηκαν πολλές επαφές και συνεργασίες και ανοίχθηκε ο θεσμός, ανοίχθηκε προς όλους τους φορείς, εντός και εκτός Ελλάδας. Όλα αυτά λοιπόν καταλήγοντες συνενούν σε ένα αντικείμενο, σε έναν επόμενο βασικό στόχο που είναι θεμελιώδης για την επόμενη χρονιά, που είναι η συνένωση και η καλύτερη κατανομή μέσω ενός καλύτερου οργανισμού αυτών των υπηρεσιών. Και βεβαίως επαναλαμβάνω και κλείνω ότι δεν δέχομαι εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω όλοι οι συναδέλφοι μου, καμία μα καμία ρήτρα που να λέει ότι δεν κάναμε τίποτα. Το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαρελάς. Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς αποσπασματικά θα πω μερικά πράγματα, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος, πολύ περισσότερο που έχουμε δύο θέματα μαζί. Και εν πάση περιπτώσει, όπως υπήρξε ανοχή, κύριε Πρόεδρε, όλοι πέρασαν το δεκάλεπτο, να υπάρξει αντίστοιχη. Θα ξεκινήσω με δύο κουβέντες για την έκθεση που μας έκανε η κυρία Παπασπύρου, συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης. Προσωπικά την κρίνω θετικά. Και την κρίνω με βάση τα αποτελέσματα που φέρνει. Όταν άτομα, πολίτες ή επιχειρηματίες, μικροί ή μεγάλοι, δεν ξέρω το φαρμακοποιό που θα τον εντάξουμε, ταλαιπωρούνται από τις υπηρεσίες και ο συμπαραστάτης δίνει διέξοδο, πρέπει καταρχήν να πούμε ότι είναι θετική διαδικασία. Δεν έδινε στον άλλον άδεια φορτηγού. Η υπηρεσία το έλυσε. Πολύπλοκη και περίεργη, κύριε Περιφερειάρχη, είναι η ιστορία με την έκδοση αδειών για τα φαρμακεία. Αποκρύπτονται άδειες ίδρυσης. Και παραπέρα, δεν θέλω να κάνω τον εισαγγελέα, αλλά πρέπει νομίζω η διοίκηση να εξετάσει. Ζητάει το φάκελο, ας το πούμε, αντιπάλου μια φαρμακοποιός που πήρε την ίδρυση και η υπηρεσία δεν τη δίνει. Και αφού προσφεύγει στον εισαγγελέα, ανακαλεί την άδεια. Δεν είναι απλό το πράγμα. Πρέπει να γίνει εξέταση. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει. Αλλά δεν μπορεί να μείνει έτσι αυτό. Ενδεχομένως να είναι απλή ερμηνεία. Εγώ δεν θέλω σόν και καλά να πω ότι κάτι κρύβεται, αλλά μπορεί και να κρύβεται. Να πω ακόμα ότι από την περσινή έκθεση μέχρι τη φετινή βλέπω ότι τα ζητήματα που απασχολούν και ταλαιπωρούν τους πολίτες έχουν μειωθεί. Εκτιμώ λοιπόν ότι και μόνο η παρουσία του συμπαραστάτη παίζει ένα ρόλο καταρχήν θετικό. Δηλαδή η υπηρεσία σου λέει κάτσε τώρα μην μπλέξουμε. Από την άλλη βέβαια δεν έχω αντέκθεση. Δεν ξέρω αν οι υπηρεσίες γκρινιάζουν ότι μπαίνει ο συμπαραστάτης στα πόδια τους. Να το δούμε και αυτό αν υπάρχει. Εγώ πάντως θετικά πιστεύω ότι είναι, γενικά πιστεύω ότι είναι θετική η όλη λειτουργία και κακώς, αν θέλετε, και είναι από τα πράγματα που πρέπει να δούμε, δεν είναι υποχρεωτική η εκλογή του. Παρά μετά από δύο άγονες ψηφοφορίες δεν υπάρχει συμπαραστάτης. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί οι αυτοδιοικητικοί δεν θέλουν κανέναν στα πόδια τους, λειτουργούν εν πολλής και οι περισσότεροι ανεξέλεγκτα, να μην πω ασίδωτα, γι' αυτό και στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών υπήρξε γκρίνια και για τον Περιφερειάρχη. Λοιπόν, το κλείνω αυτό το θέμα και να πω μερικά τώρα για τον απολογισμό. Βέβαια υπάρχει το παράπονο ότι από όσα λέμε λίγα λαμβάνετε υπόψη σας. Δεν λέω καθόλου, αλλά πάρα πολύ λίγα. Και το έλλειμμα της δημοκρατικής λειτουργίας δεν έγκυται στη σχέση ανάμεσα του Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες και τους Εντεταλμένους. Εκεί υπάρχει. Είναι για το ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νομίζω ότι ο ρόλος του γενικά είναι υποβαθμισμένος. Τα συμπεράσματα του συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών επισημάνθηκε και υπόθηκε πρέπει να βρεθεί διαδικασία για να λυθεί. Ίσως και το εκλογικό σύστημα να παίζει, να έχει το ρόλο του πάνω σε αυτό το σημείο. Πορευόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία, αλλά μην βάζουμε και πέρα από αυτά που μας κυνηγάνε, δηλαδή το στενό οικονομικό, αυτό είναι το κυρίαρχο. Είπε ο Περιφερειάρχης, κατασυκοφαντούν το θεσμό. Δεν νομίζω ότι κανένας κατασυκοφαντεί το θεσμό. Προχθές πιάσανε που ήταν στο Κυλκής κάποιο γιατρό με φακελάκι. Επειδή τον βγάλανε στη φορά τα κανάλια, δεν σημαίνει κατασυκοφαντούνται οι γιατροί. Αν λοιπόν υπάρχουν επίορκοι αυτοδιοικητικοί και βγαίνουν μπροστά γιατί πουλάει, μην λέμε ότι μας κατασυκοφαντούν. Να μην δηλαδή κάνουμε κυνήγι μαγισσών. Το πρόβλημά μας είναι το οικονομικό. Από εκεί και μετά είναι στο χέρι το δικό μας να λειτουργήσουμε καλά ή ακόμα καλύτερα. Να πω για τα έργα υποδομής.
γίνεται μια συγκροτημένη προσπάθεια, αλλά τα έργα υποδομής είναι ακόμα πάρα πολύ πίσω, κύριε Περιφερειάρχη. Η προχθεσινή Νεροποντή έδειξε τις ατέλειες, αλλά εγώ να πω και κάτι άλλο. Είπε στην αλήθεια σε μια φράση: 10 εκατομμύρια το μήνα δίνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχουμε ενταζόμενα, μελετώμενα, συνεχιζόμενα, ακούμε καθένα σε 10 απολογισμούς και σε 10 σχέδια και νομίζουμε ότι κάτι γίνεται. 10 εκατομμύρια το μήνα δίνουμε να κάνουμε τη διαίρεση 2 ευρώ για κάθε δημό της Αττικής. Αυτό προσφέρει η περιφέρεια σε έργα υποδομής. Δηλαδή να μην πετάνε τα μυαλά μας και να ξέρουμε ότι έχει πάρα πολλή δουλειά μπροστά. Δύο κουβέντες για τα στερεά απόβλητα και τη διαχείρισή τους. Είπε ο Περιφερειάρχης, εφαρμόζουμε τους νόμους 2003-2006. Εγώ λέω για επιλεκτικά εφαρμόζουμε. Κανένας νόμος δεν μίλησε για επεξεργασία σύμμικτων. Το βάλαμε και έχει τη σημασία του. Άρα λοιπόν μη λέμε εφαρμόζουμε ακριβώς τους νόμους. Κάπου μερικά πράγματα τα σηκώνουμε έναντι άλλων. Αλλά τώρα φτάσαμε στο παραπέντε. Εγώ έχω γκρινιάξει πάρα πολύ, δεν θέλω να συνεχίσω σε αυτό το στυλ. Μιλάμε για 1.300 το χρόνο. Τα έχουμε αυτά τα σκουπίδια? Δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε. Εκτός αν είσαι άλλο. Αλλιώς δεν τα έχουμε. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι πέφτουν. Πάρα πέρα ακόμα. Τα τελευταία που μας επιβάλλονται και καλώς μας επιβάλλονται είναι διαλογή στην πηγή. Θα την ακυρώσουμε? Τι δουλειά έχουν τα 3 εργοστάσια κομποστοποίησης παράλληλα, ενώ πρέπει να επιβάλλουμε, χρηματοδοτεί με τεράστια ποσά η Ευρωπαϊκή Ένωση τη διαλογή στην πηγή? Το τονίζω και νομίζω το ξανά είπα, αν δεν το είπα να το πω, ότι επιχορηγήθηκε ένας μικρός δήμος της Ερμούπολης με 1 εκατομμύριο για οικιακή κομποστοποίηση. Τόσο εύκολα δίνουν τα λεφτά. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να πάρει η περιφέρεια. Φτάσαμε στο παραπέντε. Εμείς πιστεύουμε ότι έτσι όπως έχουν πάει τα έργα είναι φαραωνικά, δεν μπορούν να γίνουν. Τι μπορεί να γίνει, γιατί δεν μπορεί να πάει όλη η ιστορία πίσω? Να αναθεωρηθούν τα σχέδια και να πάμε στις μισές ποσότητες, γιατί αυτό είναι ρεαλιστικό. Και αν θέλουμε να έχουμε το μυαλό μας μπροστά και στην ανακύκλωση που πρέπει να γίνει, αν πάμε με 1.300 τόνους ουέ και αλίμονο στα μισά εργοστάσια, ίσως και ένα μόνο να φτάνει, αλλά σε κάθε περίπτωση η μισή ποσότητα. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα αν θα είναι σδίτε έτσι ή αλλιώς. Δεν είναι εκεί το κύριο. Το κύριο είναι να γίνει σωστά περιβαλλοντολογικά, σωστά οικονομικά, σωστά η όλη διαχείριση. Μακάρι να μπορούσε το δημόσιο να τα κάνει. Εκτιμάμε ότι δεν μπορεί σε αυτή τη σημερινή δυνατότητα. Ένα άλλο σημείο, το έθιξε και ο Γιώργος ο Δημαράς, είναι το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες. Πήρα και εγώ μερικά στοιχεία και ενώ υπάρχουν ας πούμε διευθύνσεις που φαίνεται ότι κάνουν μια δουλειά, για παράδειγμα η διεύθυνση που είναι περισταμένη κυρία Παρασκευοπούλου λέει 120 εισηγήσεις για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις βλέπουμε όλες τι δουλειά έχουν από πίσω. Ή άλλες εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, ανανεώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις. 2.000 ξέρω εγώ, φαίνεται κάποιο έργο. Σε άλλες υπηρεσίες, όπως επεσήμανε για το χωρικό σχεδιασμό, δεν φαίνεται κανένα έργο ή φαίνονται πάρα πολύ λίγο. Ας πούμε στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης, αποβλήτων υγρών, αποβλήτων. Υπάρχουν λέει 93 εισερχόμενα, 26 εξερχόμενα και ένα κατεβατό από αρμοδιότητες που δεν έχει γίνει καμία. Και είναι κάποιοι υπάλληλοι. Με τι ασχολούνται? Δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο με το γραφείο χωρικού σχεδιασμού. Άλλο, σε άλλο τμήμα. Υπάρχουν στο Διεύθυνση Δημοσίων Έργων 7 τμήματα. Τα 3 έχουν αναπληρωτές προϊσταμένους και μηδέν προσωπικό. Σε τι προϊστάνται οι αναπληρωματικοί προϊστάμενοι? Γιατί τα λέω όλα αυτά? Όχι για να γκρινιάξω. Για να καταλήξω σε αυτό που μου έχει γίνει έμονη ιδέα και πρέπει να γίνει σε όλους μας. Ότι χρειαζόμαστε, δεν έχει γίνει ποτέ, αξιολόγηση δομών. Και να πω και κάτι εδώ. Δεν πρέπει να περιμένουμε από το Υπουργείο. Είδα προχτές το δήμαρχο της Κύρου, τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Με εντάξανε, μου λέει, στην αξιολόγηση δεσμών. Ξέρει την αιμονή μου. Πήρα το Υπουργείο και δεν έχουν ιδέα. Τον εντάξανε και δεν ξέρουν από το Υπουργείο τι θα το κάνουν.
Τι προτείνω? Προτείνω να βγούμε στην αγορά εκδήλωση ενδιαφέροντος και να έρθουν εταιρείες να πληρώσουμε, να μας αξιολογήσουν χωρίς να φοβόμαστε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα φροντίσουμε ώστε να μην λειτουργήσουν εις βάρος του προσωπικού. Θα βρούμε τρόπους και σε μια μακρόχρονη πορεία να λειτουργήσουν σωστά οι υπηρεσίες. Μπορεί να κάθονται 30 υπάλληλοι στο χωρικό σχεδιασμό και αλλού να μην φτάνουν. Να σημειώσω ότι πολλές υπηρεσίες, κύριε Περιφερειάρχη, μιλάνε για ελλιπές έργο γιατί δεν έχουν καύσιμα. Το είδα σε 2-3, δεν έχω κρατήσει αναλυτικές αναλυτικές σημειώσεις για κάθε ένα. Θέλω να πω λοιπόν ότι πέρα από τα θεωρητικά με τα οποία συμφωνώ όσα υπόθηκαν, κυρίως με το ότι χρειαζόμαστε πιο δημοκρατικές λειτουργίες, ουσιαστικά δημοκρατικές, δηλαδή να υπάρχει συζήτηση επί της ουσίας στα θέματα εδώ πέρα και να μην είναι τα πιο πολλά προαποφασισμένα, πρέπει και στα τρέχοντα να σηκώσουμε μανίκια. Μη βαφκαλιζόμαστε ότι κάνουμε κάποιο έργο, κάνουμε, είναι πάρα πολύ μικρό όμως και σε σχέση με τις δυνατότητες, αλλά κυρίως σε σχέση με τις ανάγκες. Πρέπει να επανεντάξουμε στις σωστές θέσεις, να αξιολογήσουμε σωστά τις δομές και το προσωπικό, γιατί θα πολλαπλασιάσουμε το έργο που μπορούν να παράγουν. Τέλος να πω ότι είναι πολύ λίγο να λέμε για τον πολιτισμό ότι κάνουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα έπρεπε να έχουμε δεκάδες δράσεις. Να ψάξουμε ο Περιφερειάρχης και προς τιμήν του, εγώ κάθε φορά που του είπα για κάποιο έργο στην περιφέρεια που ξέρω, μου λέει πες τους να κάνουν μελέτη και να τρέξει, αλλά μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Γιατί δεν παίρνουμε μια πρωτοβουλία, το έχω πει 10 φορές και έχει σχέση και με την ειδικότητά μου στο Πικέρμι να κάνουμε τη μελέτη για το Μουσείο Παλαιοντολογίας, γιατί να βάλουμε 200.000 στον προϋπολογισμό και να το τρέξουμε οι υπηρεσίες μας, να μην πληρώσουμε απ' έξω. Αυτό είναι πολιτισμός. Δεν είναι μόνο το να κάνουμε τα ανοιχτά μαθήματα με το Πανεπιστήμιο. Τέλος να πω ότι συμφωνώ να πάρουμε στην πλάτη μας το Μαραθώνιο και να προσπαθήσουμε όμως να το αναδείξουμε και τουριστικά. Δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι πολλές περισσότεροι όσοι τρέχουν στη Βοστόνη, δεν ξέρω πού αλλού, από ό,τι στην κλασική διαδρομή. Αυτά σε γενικές γραμμές είχα να πω. Πιστεύουμε ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά όλα ξεκινάνε από την αξιολόγηση των δομών. Και να κλείσω με αυτό. Είδα την εκτίμηση του εντεταλμένου συμβούλου ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία, όχι το site, για τα προβλήματα περιφέρειας πολίτη δεν έγινε τίποτα τη χρονιά που πέρασε. Και πρέπει να γίνει και περιφέρεια διοίκησης και διοίκηση πολίτη. Μιλάμε κάπου για γεωγραφικά συστήματα και απλώς τα επαναλαμβάνουμε. Η τεχνολογία τρέχει και εμείς πάμε με τον Αραμπά. Ευχαριστώ.